Αν δηλαδή το κάνουμε αύριο, Δευτέρα, δεν θα λυθεί, θα πολλαπλασιαστεί. Είναι βέβαιο. Πρέπει ο πολίτης, όχι την ευθύνη του πολίτη, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μακρά και θέλει μια άλλη κουβέντα. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εκεί αφού είμαστε και αφού περνάει 8, 9, κάθε γειτονιά έχει το δικό της άραγε. Από εκεί και πριν να τα βγάλουμε. Τις 7 το πρωί, τις 6 να περάσει, 8 να τα πάρει. Δηλαδή να βοηθήσει ο πολίτης. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι όμως θέμα του πολίτη. Δεν να τα βάλει νωρίτερα, είναι θέμα του πολίτη να τα βγάλει νωρίτερα. Δεν είναι θέμα του πολίτη όμως. Όλα τα μισά τα σπίτια νοικιάζονται στο Airbnb. Ναι. Οπότε δεν μπορεί να λες για τους. Δεν είναι μόνο οι σκοπελίτες που πληρώνουν. Γιώργο, να μην τελειώσω. Δεν διαφωνώ. Είναι σχήμα λόγου. Σχήμα λόγου. Είναι... σχήμα λόγου, επειδή. Δηλαδή μπορεί οι σκοπελίτες να. Ναι, να συμμορφωθούν και να μην είναι άλλοι. Συμμορφώνονται, αλλά είναι και άλλοι. Κατανοητό, αλλά. Αν και να ξέρετε ότι τα Airbnb συνήθως πάνε και τα παίρνουν οι γειτονίες. Εντάξει, μπορεί να είναι και κάποια τέτοια. Δεν διαφωνώ. Μπορεί. Δεν αμφιβάλλω. Θέλω να πω τώρα ο πολίτης γενικά. Δεν ρίχνω τώρα εγώ σκοπελίτης καλός, άλλος καλός. Γενικά πρέπει να υπάρξει. Το πρόβλημα υφίσταται. Υπάρχει το πρόβλημα, το βλέπουμε, τις φωτογραφίες κτλ. Δεν έχει δοθεί πιστική λύση. Αυτό εννοώ, άλλη διαφορετική από το να μπορούν πριν περάσει ο άνθρωπος να βγάλουν τα σκουπίδια. Εμείς να βγάλουμε κάδο, να βάλουμε κάδο. Όπως πήγαμε και βάλαμε εκεί και τελικά λένε όλοι να τον επάρουμε τώρα. Στον Αηγιάννη. Πήγαμε και βάλαμε. Εμείς βάλαμε τώρα, πριν από μια εβδομάδα, μια μισή, και τώρα βγήκε όλη η γειτονιά να το πάρουμε. Θα το πει, κλείσει. Έκλεισε ο Δήμαρχος. Δεν είναι. Ένα λεπτό. Σε παρακαλώ, ένα λεπτό. Λοιπόν, να πω μια λύση στο Δήμαρχο. Να πω μια λύση στο Δήμαρχο. Όχι, ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο. Έκλεισε ο Δήμαρχος. Ωραία, δεν σημαίνει επειδή έκλεισε. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, Δήμαρχε, ένα δευτερόλεπτο. Όχι, ένα δευτερόλεπτο. Θα είχε τελειώσει τώρα, θα είχα τελειώσει. Ένα λεπτό είπα. Λοιπόν, Δήμαρχε, η άποψή μας είναι στους κεντρικούς δρόμους. Δεν ακούγομαι γιατί το κλείνεις. Η άποψή μου είναι στους κεντρικούς δρόμους να οριοθετηθούν σημεία και να μπουν κάδι. Και έτσι θα πειθαρχηθεί ο πολίτης. Θα ξέρει ότι εκεί έχει κάδο. Τελειώσαμε με την ενημέρωση. Έχουμε κάποια θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ήδη τα έχετε πάρει στα email σας. Αν συμφωνείτε, να συζητήσουμε το πρώτο θέμα που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Αντώνης Τρίτσης. Να επιχειρηματολογήσω σε ένα δευτερόλεπτο. Θα μπορούσαμε να μην τα φέρουμε τώρα και να κάνουμε σε τρεις μέρες πάλι συμβούλιο. Θεωρώ ότι κατά καλό καιρό δεν χρειάζεται να κάνουμε συμβούλιο. Και είναι θέματα που έχουν περάσει από την Οικονομική Επιτροπή. Με την έννοια αυτή ήρθανε γιατί. Για να μην επαναλάβουμε ένα συμβούλιο σε τρεις μέρες. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Πρέπει να το κάνουμε μετά. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, το πρώτο θέμα αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, την 11η αναμόρφωση για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Συμφωνούμε. Ναι. Συμφωνούμε. Να σας πω ότι είναι πολύ γρήγορα. Το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, όπως είπαμε και στην Οικονομική Επιτροπή, έχει βγάλει κάποιες προσκλήσεις. Προσδιορίζει 5.000 στην κάθε πρόσκληση για τη σύνταξη φακέλων. Κάναμε μια αναμόρφωση και βάλαμε τα ποσά αυτά. Δεν τα πληρώνει ο Δήμος, τα πληρώνει αυτός. Και πρέπει τώρα να προχωρήσουμε γρήγορα προκειμένου να ετοιμάσουμε τους φακέλους όπως κάναμε και με τα άλλα έργα που ευτυχώς πάνε, τουλάχιστον τα καταθέσαμε πάρα πολύ καλά και στο Λίντερ και στα απόβλητα. Να ετοιμάσουμε όσο γίνεται περισσότερους φακέλους για το πρόγραμμα Τρίτσης. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Την ψηφίσαμε στην Οικονομική Επιτροπή, να ψηφίσουμε και την αναμόρφωση τώρα. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Δεύτερο το δεύτερο. Εκτός ημερήσιας διάταξης, ο μετασχηματισμός της εταιρείας αναπτυξιακής πηλίου. Αμέσως. Ναι. Αμέσως σας εξηγώ τι είναι. Η αναπτυξιακή πηλίου. Βασίλη, θες κάτι. Ναι, πηλίου, πηλίου. Ναι, πριν, για τον Αντώνη Τρίτση. Ωραία, τι θέλει. Εγώ ήθελα να το πάρετε πίσω. Ορίστε. Να το πάρετε πίσω είναι ένα σοβαρό θέμα. Όχι, δεν ψηφίζουμε Αντώνη Τρίτση. Τι. Για ποιο λέτε τώρα. Δύο λεφτά. Μιλάμε για την αναμόρφωση. Αντώνη Τρίτση είναι μια άλλη υπόθεση. Μιλάμε για την αναμόρφωση. Εντάξει, κατάλαβε. Ο Αντώνη Τρίτση θα κουβαδιαστεί σε πολύ μεγάλο βάθο. Για πολλά πράγματα. Λοιπόν. Η Ένωση Πηλίου είναι η εξής. Είναι η γνωστή αναπτυξιακή που ξέρουμε.
με βάση το νόμο θα μεταλλαχθεί σε αναπτυξιακή για να μας, να μας δίδει μηχανικούς με βάση το νόμο της ΕΕΤΑ και των αναπτυξιακών. Άρα λέει η Ένωση Πηλίου, ή παραμένουμε και τη μεταξελίσουμε ή αποχωρούμε. Η άποψη η δική μου, της Σαλονίσου και της Χιάθου, λέω των Δημάρχων τώρα, είναι να φυσικά να συμφωνήσουμε στην μεταξέλιξή της στην αναπτυξιακή. Γιατί δεν έχει νόημα η άλλη πλέον. Άρα να συμφωνήσουμε στην μετατροπή της ΑΕ σε αναπτυξιακή με το χαρακτήρα που σας είπα προηγούμενα, τις δυνατότητες να δίνει μηχανικούς και να ενισχύει τις τεχνικές μας υπηρεσίες. Γιατί εκεί έχουμε πρόβλημα, για σοβαρό. Όχι εμείς, όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας έχουν πρόβλημα. Σήμερα μίλησα με την Αντιδήμαρχο. Η συνάντηση αυτή, ακούστε λίγο να σας πω και κάτι άλλο αν θέλετε, η συνάντηση αυτή θα γίνει με 9 Σεπτεμβρίου των μελών της αναπτυξιακής που είμαστε. Άρα εγώ προτείνω να κάνουμε αυτή την, να συμμετέχουμε σε αυτή τη μεταξέλιξη. Λοιπόν, το λόγο ο κύριος Χρυσταδίου. Εμείς κύριε Δήμαρχε δεν συμφωνούμε με αυτό, γιατί θα μπουν μέσα εταιρείες μηχανικών. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα τι ακριβώς θα κάνει. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πλήρη εικόνα. Αν θέλετε να το φέρετε σε ένα άλλο δημοτικό συμβούλιο, να έχουμε πλήρη εικόνα το πώς θα λειτουργεί η αναπτυξιακή με τη νέα ιδιότητα. Όπως και όχι, πρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Αυτή είναι η άποψη της παράταξής μας. Θα τα μιλήσετε, απλά να πω κάτι. Αν θυμόσαστε, είχαμε κάνει μια κουβέντα να μπούμε στη ΔΕΠΑΝ, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, για να λύσουμε τέτοια προβλήματα. Είχαμε κάνει άλλη μια κουβέντα να μπούμε στις βιώσιμες πόλεις. Είναι διάφορες τέτοιες εταιρείες αναπτυξιακές ενότητες τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, γιατί δεν υπήρχε αυτή η πρόταση, απλά το συνεχίσουμε, δεν έχω αντίρρηση. Δεν έχω καμία καούρα να κάνω. Αλλά λέω τώρα, μας δίνεται ευκαιρία αντί να πάμε στη ΔΕΠΑΝ ή στις βιώσιμες πόλεις ή στην ΕΕΤΑ, να γίνει η δική μας αναπτύξη. Όχι να γίνει, να μετεξελιχθεί η ΑΕΠ Ηλίου που υπάρχει 10-15 χρόνια τώρα σε τέτοια. Αυτό είναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι. Απλά μπορεί να έχετε και μεγαλύτερη πληροφόρηση ακόμα και από την ίδια την αναπτυξιακή, δεν μπορεί να έρθει σε επαφή. Δεν έχω αντίρρηση. Ναι. Κύριε Σοραδιός. Εμείς όσον αφορά για το ζήτημα αυτό εδώ των αναπτυξιακών οργανισμών, θεωρούμε ότι είναι οχήματα ιδιωτικοποίησης. Έχουμε πει και άλλες φορές αυτό εδώ το ζήτημα. Και θεωρούμε ότι αυτό εδώ, έτσι όπως ήρθε τώρα, πρέπει να πάρθει πίσω και να συζητηθεί σοβαρά. Κατά ψηφίζουμε. Κατά ψηφίζουμε κι εμείς. Πάμε στο επόμενο. Ξέρω να συμπληρώσω. Όλες αυτές οι εταιρείες είναι προάγγελος των ιδιωτικοποιήσεων και την καταστροφή των Δήμων. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να στελεχωθούν όλες οι υπηρεσίες και όλοι οι Δήμοι με το ανάλογο προσωπικό, ώστε να υπάρχει η επάρκεια στις τεχνικές τους υπηρεσίες και να τα αποκρίνονται. Από τη μια βγαίνει αναπτυξιακή, από την άλλη η ΕΑΠ, από την άλλη οποιαδήποτε αναπτυξιακή πάνε να δημιουργήσουν, θέλουν να τα μεταφέρουν όλα στον ιδιωτικό τομέα. Ψηφίζω κατά. Η αναπτυξιακή, και σαν παράταξη. Η ΕΑΠ δεν είναι ιδιωτικός τομέας, απλά να το πω. Είναι μόνο Δήμοι. Είναι προάγγελοι δήμαρχοι. Είναι Δήμοι μόνο σε αυτήν. Είναι Δήμοι, είναι προάγγελοι να κάνουν οι ίδιοι οι Δήμοι τη δουλειά τους. Μία ενημέρωση. Η Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου έχει μέλη μόνο τους Δήμους. Μόνο τους Δήμους. Δεν έχει τίποτα άλλο. Ούτε ιδιότητα. Και αυτή τη στιγμή συμμετέχουν οι τρεις Δήμοι των νησιών, ο Δήμος Αλμυρού, ο Δήμος Ζαγοράς και ο Δήμος Ανατολικού Πηλίου. Και αυτοί θα συνεχίσουν. Λοιπόν, και αυτοί θα συνεχίσουν να συμμετέχουν, απλά και μόνο αλλάζει η επωνυμία σε αναπτυξιακή ΑΕ, παραμένει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να μπορούν να χρησιμοποιούν συμβούλους, μηχανικούς, οικονομολόγους, νομικούς. Εμείς, παραδείγματος χάρη, δεν έχουμε νομικό. Λοιπόν, θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε υπηρεσίες από αυτή την εταιρεία. Και αυτή η εταιρεία σήμερα, μην ξεχνάτε ότι
είχε πρόγραμμα στο οποίο καταθέσαμε εμείς σαν Δήμος 5 προτάσεις. Ευτυχώς που ήταν αυτό. 5 προτάσεις. 3 στο Λιμενικό Ταμείο και 2 ο Δήμος Κοπέλλου. Δηλαδή η Αναπτυξιακή Πηλίου δεν είναι ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτό σας το λέω έτσι προς ενημέρωση. Γι' αυτό και σήμερα σας στείλαμε το email αυτό και γράφει επακριβώς πιο αναλυτικά το ρόλο αυτής της αναπτυξιακής. Αλλά ωραία, καταψηφίζεται το θέμα, θα το ξαναφέρουμε σε συζήτηση αφού και εσείς έχετε προτάσεις, το έχετε μελετήσει κλπ. Περνάμε στο τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, είναι η έγκριση παράτασης λειτουργίας του κέντρου κοινότητας. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι, παράταση λειτουργίας του κέντρου κοινότητας. Κύριε Δημόρχη. Αυτό δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο. Το αποφάσισε η ένταξη των προγραμμάτων είναι αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν είναι θέμα εισηγήσεις, είναι θέμα πραγματικό αυτό. Είναι θέμα νομοθεσίας και της αρμοδιότητας της Οικονομικής. Ακούστε γιατί περνάει, όχι. Αφού δεν προβλέπετε λίγο. Μην βιάζεστε, γιατί βιάζεστε, παιδιά. Ας να σας μιλήσω λίγο. Είναι υποχρεωτικό να περάσει διότι υπάρχει αύξηση του προϋπολογισμού. Πώς θα παραταθεί? Άμα δεν υπάρχει αύξηση του προϋπολογισμού, ο οποίος θα μας έρθει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, πώς θα συνεχίσει τη λειτουργία? Αυτό λέω. Το είναι άλλο. Ναι, αυτό λέω. Είναι άλλο θέμα. Συγγνώμη, αυτό είναι το θέμα που ψηφίζουμε. Ναι, το είδατε την ψηφίσμα. Την αναμόρφωση ψηφισμού. Ναι, αυτό λέω. Ναι, εντάξει, συγγνώμη. Να έρχονται τα θέματα. Δύο λεφτά. Τα θέματα μπαίνει. Αυτή είναι η έννοια. Γι' αυτό λέει αποφασίζει. Εντάξει, εντάξει. Την αναμόρφωση δεν είναι. Φυσικά την αύξηση. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν αλλάζει. Αν δεν γίνει αναμόρφωση. Αλλάζει το ψήφισμα. Μην πεταγώστε. Αν δεν γίνει αναμόρφωση, δεν μπορεί να επεφαράτηση. Γι' αυτό το έγραψε ο Βασίλης. Ο Βασίλης το έγραψε γι' αυτό. Επειδή πρόκειται. Η αναμόρφωση γίνεται για να υπάρξει παράταση. Ναι, φυσικά την αναμόρφωση ψηφίζει εμείς. Αλλιώς τι, εμείς θα ψηφίσουμε την παράταση? Εννοείται. Πάμε το επόμενο. Συμφωνούμε. Ναι. Το επόμενο είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Το τέταρτο θέμα, αν συμφωνούμε. Έχετε το λόγο. Είναι αυτή η απόφαση που λέτε. Η τροποποίηση για την παράταση. Εντάξει. Αυτή που έχει έρθει από το Υπουργείο όλοι. Το έχετε πάρει, το έχετε δει. Το ίδιο. Και... με το ποσά που πρέπει να μας δώσει το Υπουργείο και όλα αυτά δηλαδή. Ωραία. Περνάμε στο πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας, τροποποίηση μελετών ΕΕΤΑ. Ναι. Για να μπορέσει η ΕΕΤΑ να μας χρηματοδοτήσει, ακούστε λιγάκι, αυτό είναι ένα θέμα που θέλω λιγάκι να το δείτε, γιατί ξαναήρθε δεύτερη φορά, παιδιά, ακούστε λιγάκι, έχει ξαναέρθει. Έχουμε 80.000 από την ΕΕΤΑ για μελέτες. Είχαμε βάλει μέσα στις μελέτες και τα μοναστήρια, αν θυμάστε. Η ΕΕΤΑ λοιπόν μας λέει ότι δεν μπορώ να χρηματοδοτήσω καμιά μελέτη εάν δεν υπάρχει ιδιοκτησιακό. Εμείς, εντάξει, δεν το ξέραμε, το γνωρίσαμε τώρα γιατί την πατήσαμε και με το ιδιοκτησιακό της γλώσσας με το Ναυτικό Μουσείο. Άρα κάνουμε μία πρόταση άλλη να φύγει αυτή η μελέτη και να, τα λεφτά να πάμε στις υπόλοιπες. Άρα, συγκεκριμένα λέμε το εξής. Κατασκευή του κτηρίου στη γλώσσα από 20 πάει 30.000, η κυκλοφοριακή μελέτη από 12-20 και εκτομηχανική από 25, πόσο ήταν, 35. Δεν μένουν οι τρεις μελέτες πλέον αντί για τέσσερις που ήτανε. Εντάξει, αυτό. Θέλετε το λόγο? Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πιο πλήρης η μελέτη και σωστή της γλώσσας, πιο πλήρης και σωστή, κατάλαβα, λέω να γίνει πλήρη η μελέτη, να πάμε και στα τρία χωριά για την κυκλοφοριακή, άρα είναι πλήρης αυτά τα χρήματα που ρωτήσαμε, και με το υπόλοιπο να γίνει ένα κομμάτι από το βόρειο ξεκινώντας προς τα κάτω από το μηχανικής μελέτης. Όσο μπορεί να γίνει αυτά τα 35. Είναι εντάξει, εμείς
Και εμείς κουβέντα με την ΕΕΤΑ κάναμε και μας είπανε προχωρήστε το έτσι για να μπορούμε να σας δώσουμε και εμείς τα χρήματα. Δεν μπορούμε να πάρουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. Περνάμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τον Ολυμπιονίκη Νικόλα. Κύριε Πρόεδρε, μόνο ένα λεπτό. Θα ήθελα πάλι να αναφερθώ στο πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στον Άγιο Ριγινάκη. Αν έγινε κάτι και με καλή πίστη, θα ήθελα να προτείνω τη σύσταση, αν γίνεται ολιγομελούς επιτροπής και από τη... να προτείνω τη σύσταση ολιγομελούς επιτροπής και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση με υπεύθυνο τον κύριο Αρισίδη Βούλγαρη, έτσι ώστε αν μπορούμε να βρούμε μια λύση να κάνουμε κάτι. Αν μπορούμε. Με καλή πίστη, καλή πίστη. Καταρχήν, θεωρώ πάρα πολύ θετικό την θέληση να συμμετέχετε σε τέτοια θέματα, δεδομένη βέβαια ότι θεωρηθώ. Δηλαδή, βάλτε ένα άτομο, νομίζετε, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Τι να σας πούμε όμως, τι κάναμε εμείς τώρα. Πάρα πολύ ωραία, αλλά απλά θα γινόταν ενημέρωση την επόμενη φορά, γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα η δουλειά. Τι κάναμε εμείς. Με τη βοήθεια, και οφείλω να το πω, του Διαμαντή του Κλονάρη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα δίκτυα, αλλά και των παιδιών της ΔΕΙΑ όλων, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να βρούμε, να εντοπίσουμε πού βγαίνει αυτή η μυρουδιά. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχε η μυρουδιά, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό, στο αντλιοστάσιο. Ελέγχοντας καθημερινά όλες τις ώρες, αρχίσαμε να ανοίγουμε τα φρεάτια κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Πουθενά, παιδιά, ακούστε, φοβερό είναι αυτό που θα σας πω και για τον κόσμο, πουθενά δεν μπορούσαμε να βρούμε παρατυπία. Ήθελα ακόμα ένα. Λοιπόν, ναι, πουθενά. Κάποια στιγμή όμως... Να ανοίξετε παράθυρα. Παιδιά, ανοίξτε. Ναι. Μην το συζητάτε. Μην το συζητάς. Άνοιξε την πόρτα ή βγες. Δεν ανοίγει από εδώ. Γιατί άμα αισθάνεσαι άσχημα, είσαι και από το πρωί. Είσαι από το πρωί, κορίτσι μου. Βγες έξω τώρα, κορυδεύετε. Και πολύ καλά έκαμε και κακώς που καθόσουν τόση ώρα. Ναι, κάτσε. Ναι, δεν κάνουμε. Βάλτε μια καρέκλα, ρε Βασίλη, μπράβο. Παιδιά, λοιπόν, άγγε να σου πω λίγο. Να σου πω, ναι. Κάτσε λίγο. Δημήτρη, κάτσε λίγο, σε παρακαλώ. Αισθάνθηκε άσχημα, γιατί μπορεί να λυποθυμήσεις, δεν θέλει πολύ. Αυτό δεν είναι υγιά στο γιατί. Δεν θέλει πολύ να λυποθυμήσεις, γι' αυτό είπα, λέει, αισθάνθηκε λίγο άσχημα. Ακούστε λοιπόν κάτι τώρα, δεν πειράζει, θα το πείτε και στους υπόλοιπους. Αφού λοιπόν ψάχναμε και δεν βρίσκαμε τίποτα παράξενο, αλλά η μυρουδιά συνέχεια και μεγάλωνε, κάποια στιγμή μας λένε οι εργάτες εδώ μπροστά που δουλεύαν και κάναν αυτή την είσοδο. Στην εκβολή. Εδώ πέρα βγαίνουν ελλείμματα. Τι βγαίνουνε? Βγαίνουν ελλείμματα, λέει, κανονικά. Και η μυρωδιά είναι αφόρητη. Παρότι λοιπόν εδώ βγαίνανε ελλείμματα, πουθενά δεν μπορούσαμε να βρούμε σε κανένα φρεάτιο να είναι σπασμένα. Είπαμε λοιπόν ότι οι δύο αγωγοί που περνάνε απέναντι, από τη μια μεριά στην άλλη, πιθανόν με τα μεγάλα ογκώδια αντικείμενα του 15 να χτύπησε κανένας αγωγός και να έσπασε και να είχε διαρροή. Αλλά πάλι δεν βόλευε η δουλειά. Δηλαδή πάλι δεν δικαιολογούσε άλλοτε να είναι και το χειμώνα να μην είναι καθόλου. Πήραμε λοιπόν μια απόφαση και είπαμε το εξής. Υπάρχει ο Ερμής, αυτή η εταιρεία που έχει συμβληθεί ο Δήμος Βόλου χρόνια και που κάνει τους καθαρισμούς των φρεατίων όλων. Αυτοί έχουν ρομπότ. Δεν φωνάζουμε τα παιδιά να έρθουν με τα ρομπότ. Παίρνω εγώ ένα τηλέφωνο, ήταν ο πατέρας. Βρέμε το γιο, του λέω τι θα κοστίσει. Μου λέει, τι να κοστίσει, δεν ξέρω, λέει. Λέω τα εισιτήρια θα σας τα κάνουμε εμείς, δωρεάν. Θα μας τα κάνει ο καπετάν Γιώργος. Θα σας φυκημίσουμε και δωρεάν. Άσε, λέει, τότε θα δούμε άμα καμιά φορά μας χρειαστείτε. Τι πρόβλημα, όπως λέει, έχετε. Το. Να μην το πολυλογούμε, φέρνει το ρομποτάκι εδώ και το ρίχνει από χθες μέσα. Και τι διαπιστώνουμε. Δεν θα το βρίσκαμε βέβαια και ποτέ αυτό. Διαπιστώνουμε ότι μετά το αμαλί από κάτω υπήρχε ένα φρεάτιο το οποίο το είχαν σκεπάσει με το πλακόστρωτο και το πεζοδρόμιο από πάνω.
στο οποίο είχαν σφάσει σωλήνες. Και τι γινότανε? Είτε το αμαλία όποτε έβγαινε με πίεση πέφτανε μέσα, είτε από την απέναντι μεριά όταν υπερχείλιζε, θα είχατε παρατηρήσει το χειμώνα μερικές φορές το φρεάτιο μπροστά στο φούρνο που πέταγε νερά. Τώρα δεν πέταγε. Μπρε, γιατί δεν πετάει, παιδιά? Έπεφτε εκεί μέσα και από αυτή πέφταν κάτω. Πήγανε σήμερα, το ανοίξαμε και αύριο νομίζω θα γίνει πλήρη επισκευή. Θα δούμε αν θα σταματήσει η οσμή σε όλο αυτό το μήκος που είναι το βασικότατο. Αυτό ήταν χαλασμένο 100% και βρήκαμε. Όσον αφορά τώρα εκεί πάνω, μας είπαν ένα-δύο ζητήματα να φύγει και εκείνη λίγη. Τελικά η μυρουδιά δεν ήταν από εκεί πάνω, ήταν ελάχιστη από εκεί η μυρουδιά. Όλη η μυρουδιά ερχόταν με την άμποτη, από όλο αυτό έμπαινε ο αέρας μέσα και τον έβγαζε εκεί πάνω. Άρα ελπίζουμε να έχουμε μία κατά 80%. Παρόλα αυτά είναι χρήσιμο να υπάρχει κάποιος, αν θέλετε. Αύριο νομίζω θα ολοκληρώσουμε όλη την επισκευή. Πρόεδρε, θα ολοκληρώσουμε αύριο. Και θα δούμε σε λίγες μέρες τι θα γίνει. Αυτό. Πάντως ήταν διαρροή κανονικότατη. Ωραία. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θετική η πρότασή σας. Τέτοιος. Πάντως είναι λυπηρό, πολύ λυπηρό, να ένας δήμος να... Να μην υπάρχει ένα μικρόφωνο. Να υπάρχει ένας χάρτης και να στηρίζεται σε έναν άνθρωπο που έχει πάρει σύνταξη, με λίγα λόγια. Δηλαδή, αυτό πάνω που λέγεται διάσωση, αυτό το πράγμα, δεν έχει ένα πράγμα, ένα χάρτη τόσα χρόνια. Τα έχει όλα αυτά. Αλλά δεν ξέραμε πού είναι, ήταν κρυμμένο αυτό. Πού είναι αυτά τα πράγματα? Γιατί είναι και για νερά, είναι και για πολλά πράγματα. Γιατί εγώ στην περιοχή, ας πούμε, που πηγαίνω κάθε μέρα, έβλεπα κάθε μέρα τα λίμματα να είναι μέσα στον δρόμο και δεν ξέρουν πού είναι τα λίμματα και περνάνε μέσα από χτήματα. Δηλαδή δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα, δεν είναι μόνο εκεί. Να προσθέσω μόνο κάτι. Ευχαριστούμε πολύ. Να προσθέσω κάτι, δεν είναι. Εκεί πάντως υπάρχει και ένα κτίριο το οποίο έγινε μετά, το οποίο είναι ένα κτίριο ισχρό, δίπλα στον Αναγυρινάκι, να το πούμε και αυτό. Δεν ξέρω πού εξυπηρετεί και αν εξυπηρετεί και τι εξυπηρετεί, ή μπορεί αυτός εδώ ο χώρος επιτέλους να είναι ευπρεπής. Και επίσης και υπάρχει και ένας χώρος, ο οποίος είναι μάλλον ένα κτίριο, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο πέτρινο κτίριο από κάτω, παλιό. Με όλο τον εξοπλισμό. Το οποίο δεν έχει ούτε αυτό αξιοποιηθεί. Το έχουμε κατά νου. Και να σας πω και κάτι άλλο τώρα, σκέψη. Σκεφτόμαστε το κτίριο αυτό δίπλα από τον Άγιο Ριγινάκη να φύγει όλο και να γίνει κανονικό ισόπεδο αυτό και ο πίνακας που είναι τεράστιος, έχουμε χώρο να τον τοποθετήσουμε. Θέλει μία μελετούλα να γίνει, να λείψει αυτό το πράγμα από εκεί, να γίνει όπως είναι στον παραλιακό δρόμο και να τελειώσει. Ισοπεδωμένο, να μην έχει τίποτα. Πλεισμένο, σφραγισμένο. Και κάτι άλλο να σας πω. Και έχετε δίκιο, Γιάννη, έχεις δίκιο. Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει ένα GIS, δηλαδή ένα σύστημα να πάνε να δούμε πού περνάνε. Σωστό. Και ένα δεύτερο να σας πω. Ρωτάω τα παιδιά της ΔΕΙΑ, γιατί δεν είναι. Λέω, ρε παιδιά, το κτίριο αυτό το κάναμε για να μπορούμε να βάλουμε μέσα, λέει, τη γεννήτρια άκου και τον πίνακα. Λέω, η γεννήτρια μακά δουλεύει. Μπα, λέει, πάει αυτή, έχεις αφήσει μέσα εκεί από τα υγρά που βγαίνει. Πάει αυτό. Και για το άλλο λόγο, λέει, έχουμε βάλει από πάνω μακαρά για να ανεβάζουμε το μοτέρι, επειδή είναι πολύ βαρύ. Ακούστε τώρα. Το μοτέρ, λέω, ανεβαίνει, αστιεύεσαι, λέει, έχεις σκουριά στα πάντα. Άρα, λέω, γιατί το έχουμε αυτό? Άμα, λέω, χαλάσει τώρα αυτό, πρόσεξε τώρα, τι θα κάνουμε? Λέει, τίποτα, θα γκρεμίσουμε τη σκεπή να φέρουμε γερανό. Καλά, άμα είναι να γκρεμίσουμε τη σκεπή, είναι για γέλια, αλλά είναι και για κλάματα. Δηλαδή, άμα γκρεμίσουμε τη σκεπή για να φέρουμε το γερανό, γιατί να μην το γκρεμίσουμε όλο και να έχουμε το γερανό, γιατί θέλει γερανό να σου βγάλει αυτό το πραγματάκι? Λέει, αυτό θα είναι και το καλύτερο απ' όλα. Να γίνει ισοπεδωμένο, όπως είναι τα μοτέρ στον παραλιακό, ούτε μυρίζουν, σκεπασμένα, με το γράσο, ούτε τίποτα, τέρμα. Γιατί αυτό έχει και το εξαριστικό, το έχετε δει, αυτή την πόμπα. Υποχρεωτικά γιατί? Γιατί έχει το χώρο αυτόν τον κενό. Όταν είναι υπόγειο και ισοπεδωμένο, δεν έχει τίποτα. Και αυτό. Δηλαδή, ντροπή για ένα μνημείο. Σωστό, έτσι. Σωστό είπα ξανά. Ένα μνημείο το οποίο είναι. Δεν το λέω. Ξέρω τι λέω και λέω τη λέξη σωστό. Εκεί σωστό. Είναι ο πουλιούχος μας. Μπας και μας αγιάσω, Άγιος Ριγινάκης. Δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε κατασκευαστεί. Ακριβώς. Συμφωνώ. Κανένας άλλος επί του θέματος? Όχι. Τέλειωσε και με το Ρίγα, πάμε στα θέματα. Περνάμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης, με πρώτο θέμα που αφορά την απόφασή μας για τον Ολυμπιονίκη Νικόλαο Σκιαθίτη. Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, το Δημοτικό Συμβούλιο στη σημερινή του 11η τακτική του συνεδρίαση της 12ου Αυγούστου του 20 και με πρώτο θέμα συζήτηση στη λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να τιμήσει τον Ολυμπιονίκη Σκιαθήτη Νικόλαο, σκοπελίτη στην καταγωγή εκγλώσσης ορμόμενο. Την πρόταση στο Συμβούλιο έφερε ο Δήμαρχος Κοπέλου κ. Περίσης, ο οποίος θα είναι και εισηγητής του θέματος, και ο συντοπίτης του Ολυμπιονίκη, αντιδήμαρχος κ. Βαφίνης Νικόλαος. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, που έχει και την ευθύνη της διαχείρισης της χερσαίας ζώνης Λουτρακίου, στη συνεδρίασή του και μετά από πρόταση εμού ως Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να προμηθευθεί και να τοποθετήσει ομοίωμα κοπηλάτη στον τόπο καταγωγής του, στο Λουτράκι. Επί τη ευκαιρία σας μεταφέρω την ευγνωμοσύνη και την εκτίμηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς το πρόσωπο του Ολυμπιονίκη μας. Η βράβευση του αθλητή έπρεπε ήδη να είχε συμβεί από προηγούμενη δημοτική αρχή, διότι ένας Έλληνας Ολυμπιονίκης δεν δοξάζει μόνο την Ελλάδα αλλά και την ιδιαίτερη πατρίδα του. Ο Ολυμπιονίκης Νίκος Σκιαθήτης, 16 χρόνια μετά την νίκη που πραγματοποίησε με τον συναθλητή του τον Πολύμερο Βασίλη στην 28η Ολυμπιάδα της Αθήνας το 2004, τιμάται και βραβεύεται σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου. Στην αίθουσα αυτή εδώ του διαλόγου και της δημοκρατίας συναντάται η ιδέα του Ολυμπισμού με τη δόξα της δημοκρατίας. Η σημερινή μέρα για όλους εμάς είναι μέρα χαράς και περηφάνειας, γιατί τιμάμε ένα άνθρωπο που για πολλά χρόνια έδωσε ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του και στηρίχθηκε πολλές μεγάλες και μικρές χαρές. Δούλεψε σκληρά, με υπομονή και υπομονή, στόχο και πρόγραμμα, κουράστηκε σωματικά και πνευματικά. Φυσικά αυτή τη νίκη δεν θα την κατακτούσε εάν δεν υπήρχαν δίπλα του οι δικοί του άνθρωποι να τον στηρίξουν, όπως και οι τεχνικοί σύμβολοι και οι προπονητές. Σήμερα δεν τιμάται μόνο η νίκη και το μετάλλιο που δίνεται στους αθλητές ανεξαρτήτου φύλου ή χρώματος, αλλά τιμάμε τον Νίκο και τη συμμετοχή του. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε στους νέους και να τους διαβεβαιώσουμε ότι ως Δημοτική Αρχή είμαστε δίπλα τους και τους στηρίζουμε με έργα και δράσεις. Βελτιώνουμε, συντηρούμε και κατασκευάζουμε αθλητικές υποδομές και στηρίζουμε τους αθλητικούς, ναυτικούς και μορφωτικούς συλλόγους του νησιού. Αντίθετα από την εποχή μας που θέλει τον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων. Αναζητούμε και φέρνουμε στην επιφάνεια τις διαχρονικές αξίες του Ολυμπισμού, όπως το κάλος, την ευγένεια, την αγνότητα, την εκεχηρία, την αγωνιστικότητα, το πνευματικό ήθος και φυσικά το σεβασμό σε ό,τι πιο ιερό υπάρχει στον άνθρωπο. Ο αθλητισμός θέλει πίστη, κόπο, ομαδικότητα και ψυχή, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται ιδιαίτερα στον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι η αδυσόπιτη μάχη του σώματος και πνεύματος με τη φθορά του χρόνου. Παρ' όλα αυτά ο άνθρωπος μάχεται για την νίκη με σύμμαχο την νιώτη. Θα ήθελα από αυτό εδώ το βήμα της σημερινής εκδήλωσης να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους κοπελίτες. Να γίνουμε όλοι κοπηλάτες. Όλοι μπορούμε να τραβήξουμε κουπί, ανεξαρτήτου ηλικίας, και να χαρούμε την κοπηλασία και τη θάλασσα. Να μάθουμε το θαλάσσιο αθλητισμό και να γυμναστούμε όπως παλιά με τη βαρκάδα. Σας περιμένουμε να αναλάβετε προπονητής μας. Σας ευχαριστούμε για όλα. Συνεχίζει ως εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Και βεβαίως όλοι εσείς μπορείτε να πάρετε το λόγο για το θέμα αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι κοινωνίες βραβεύουν και τιμούν ανάλογα με τους στόχους που έχουν και ανάλογα με τις επιδιώξεις τους. Άλλες κοινωνίες και άλλοι θεσμοί
μπορούν να βραβεύσουν κάποιους ανθρώπους διότι είναι πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες. Είναι και αυτό μέσα στη ζωή. Άλλες όμως κοινωνίες και άλλοι θεσμοί μπορούν να βραβεύσουν τα πιο απλά πράγματα εάν αποτελούν κάτι το ξεχωριστό για την κοινωνία αυτή. Θέλω να σας φέρω παράδειγμα λαμπρό ότι μέσα στον κατάλογο της άγιης πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και του UNESCO, εκτός του ότι βρίσκονται μια σειρά θέματα από όλη την Ελλάδα, εντυπωσιάστηκα όταν είδα ότι βρίσκεται και έχει βραβευθεί και έχει παραμείνει εσαΐ μία οικογένεια μαχαιροποιών με όνομα και επίθετο. Και δεν το κρύβω πως εκείνη τη στιγμή που η υπουργός μου είπε αυτό το πράγμα, δεν το γνώριζα, μου ήρθε στο μυαλό η οικογένεια Ρόδιου. Όχι γιατί είναι σήμερα ο Βασίλης εδώ, αλλά διότι είναι 3-4 γενιές. Βασίλη, πώς είσαστε? Τώρα είναι 4. Μπράβο. Οι οποίοι... Μάλλον είναι η 5η. Μα, ναι, οι οποίοι, το λέω αυτό ότι, γιατί πρέπει να, να είσαι υπερήφανος πραγματικά. Είναι μια... Και λέω, έχουμε και εμείς, λέω, Υπουργέ μου, και πιθανά περισσότερες από μία οικογένειες που κάνουν κάτι πρώτη, δεύτερη και τρίτη γενιά. Σκέφτηκα τον Μπουνταλά, πρώτη, δεύτερη και τρίτη γενιά. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, μου είπε, σε όλη την Ελλάδα. Είναι λίγα και πρέπει να τα κρατήσουμε. Το έβαλα στο μυαλό μου και είπα, ναι, το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο θα προχωρήσει σε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας το εξαγγείλω. Για να έρθω όμως στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι ύψιστη τιμή για το νησί μας η ύπαρξη ενός σύγχρονου Ολυμπιονίκη. Δεν ξέρω αν ένα νησί τόσο μικρό, ένα χωριό τόσο μικρό όπως είναι η Γλώσσα και το Λουτράκι, θα μπορέσει ποτέ στην ιστορία του, την προβλεπτή, να έχει Ολυμπιονίκη. Για τους Ολυμπιονίκες γνωρίζουμε τι ήταν παλιά. Το ίδιο είναι και σήμερα, έστω και αν έχουν εμπορευματοποιηθεί. Για μας αυτό πρέπει να είναι. Στο πνεύμα λοιπόν αυτό, πρέπει να τιμήσουμε και τιμάμε με βάση και την εισήγηση του Προέδρου μας τον Ολυμπιονίκη μας πλέον. Είναι αλήθεια ότι θέσαμε ένα ομοίωμα κοπηλάτη το οποίο τον συμβολίζει και τον αντικατοπτρίζει. Όμως η τιμητική εκδήλωση του Δήμου μας που θέλαμε να είναι μεγαλύτερη, που του έχουμε κάνει πρόταση να γίνει προπονητής στις ομάδες μας εδώ και το έχει σκεφτεί πολύ καλά, αλλά είχε κάποια κολλήματα διότι είναι νέος άνθρωπος με οικογένεια κλπ. Όπου θέλαμε να τον τιμήσουμε στο Λουτράκι, αλλά και η πανδημία και πολύ περισσότερο η πλακέτα που θέλαμε να το επιδώσουμε, ένα απλό αναμνηστικό, δεν μπορεί να γίνει διότι υπάρχει η επαόριστον επιστράτευσή τους και μας παρακάλεσε θερμά η οικογένειά του να αναβάλουμε κάθε εκδήλωση. Αληθεύει, αντιδήμαρχε? Η πλακέτα είναι έτοιμη, θα το επιδοθεί όπως και θα γίνει και οποιαδήποτε εκδήλωση. Σήμερα δεν μπορούμε, παρότι είχαμε σχεδιάσει να προτείνουμε κάποια πράγματα, να προτείνουμε τίποτα άλλο, παρά στην κατάλληλη στιγμή να γίνει η εκδήλωση τιμής προς τον Ολυμπιονίκη μας. Αυτό. Η εκδήλωση τιμής και η βράβευσή του. Αυτό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Ο κύριος Βούλγαρης. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα σταθώ στο βιογραφικό του συμπατριώτη μας, του Νίκου του Σκιαθήτη. Λίγο πολύ όλοι μας τον γνωρίζουμε, αλλά θα αναφερθώ σε δύο κομβικά σημεία. Το πρώτο, που στάθηκε η αιτία η πατρίδα μας να γράψει ιστορία, κερδίζοντας ο Νίκος με το φίλο του τον Βολιώτη Βασίλη Πολύμερο το 2004, την τρίτη θέση, δηλαδή το χάλκινο μετάλλιο στην Ολυμπιάδα της Αθήνας, και το δεύτερο, ότι στις 7 η ώρα το πρωί της 25ης Απριλίου 2018 έλαβε μέρος στο φλόγαθρον
Δηλαδή σε μια εκδήλωση για τη στήριξη του Συλλόγου των Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια του Συλλόγου Η Φλόγα του Βόλου. Έτσι κοπηλατώντας, δίνει σε μια διαδρομή 325 χιλιόμετρων από το λιμάνι του Βόλου μέχρι το Σχοινιά του Μαραθώνα. Όσο είναι και η απόσταση από το Βόλο μέχρι την Αθήνα οδικός. Τώρα αυτό συνέπεσε. Αυτό είναι ο Νίκος ο Σιαθήτης, ο Σκοπελίδης Ολυμπιονίκης που τιμούμε σήμερα. Πληροφοριακά καταθέτω ότι επί της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βόλου με δήμαρχο τον Αλέκο Βούλγαρη, το 2008 το κλειστό κολυμβητήριο του Βόλου πήρε το όνομα του συναθλητή του, του Βασίλη Πολύμερου. Γι' αυτό λοιπόν τιμή και δόξα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο. Ο κύριος Βαφίνης Αντιδήμαρχος. Πέρασαν 16 ολόκληρα χρόνια. Πέρασαν 16 ολόκληρα χρόνια. Άρχεκ και επανειλημμένος είχα κάνει την πρόταση να τιμηθεί αυτός ο άνθρωπος που δόξασε το νησί μας, το χωριό μας. Δεν βρήκε ανταπόκριση. Ερχόμενη νέα Δημοτική Αρχή, το είχα ζητήσει και προσωπικά από τον κύριο Δήμαρχο, ότι αυτό το θέμα πρέπει να προχωρήσει. Ο Δήμαρχος ανταποκρίθηκε. Θέλω να ευχαριστήσω το Λιμενικό Ταμείο, τον πρόεδρο του. Θέλω να ευχαριστήσω το Λιμενικό Ταμείο, τον πρόεδρο του, που ανταποκρίθηκαν ολόψυχα σε αυτή την απόφαση και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση το άγαλμα να είναι στη θέση του. Αλλά ο κορονοϊός δυστυχώς δεν μας άφησε να κάνουμε τις απαραίτητες τιμές στον άνθρωπο αυτόν. Θέλω να πω ότι ο Νίκος ο Σκιαθήτης είναι γέννημα θρέμα από τη γλώσσα. Δεν θα το χαρίσουμε σε κανέναν. Είναι δικός μας, κατά δικός μας άνθρωπος. Στο πέραμα των χρόνων θα περνάνε οι διαβάτες μέσα από την παραλία του Λουτρακίου και θα λένε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και θα λένε ο Νίκος ο Σκιαθήτης από τη γλώσσα. Γι' αυτό και εγώ ζητάω μια ομόφωνη απόφαση να τιμηθεί αυτός ο άνθρωπος που δόξασε το νησί μας, το χωριό μας. Τελειώνοντας θέλω να πω τιμή και δόξα στον αθλητή, τιμή και δόξα στη γλώσσα Σκοπέλου, τιμή και δόξα στην πατρίδα μας την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Δήμαρχο. Ο Νίκος ο Σκιαθήτης από τη γλώσσα. Μου άρεσε αυτή η φράση. Λοιπόν, μετά θα πάρετε το λόγο εσείς. Ναι, όχι, μετά. Όχι, πρώτα να μιλήσουν οι επικεφαλής των παρατάξεων, κύριε Ευσταθείο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προφανώς πρέπει να τιμούνται οι άνθρωποι που αναδεικνύουν, που κατάγονται από εδώ και καταφέρνουν κάποια πράγματα, είτε μέσα από τη δουλειά τους, είτε μέσα από τις δραστηριότητές τους. Εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ για αυτή τη τιμητική εκδήλωση. Θα ήθελα όμως να μας ενημερώσει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί δεν έχουμε και ενημέρωση, δηλαδή έτσι λίγο ποιος το φιλοτέχνησε, να μας πείτε. Η σκέψη πολύ καλή, πώς έγιναν οι διαδικασίες. Γιατί και εγώ το έμαθα από τα... το είδα δηλαδή στο ίντερνετ, σε κάποιο site ότι έγινε αυτό. Προφανώς πρέπει να τιμηθεί ο Ολυμπιονίκης. Και αργά τιμάται. Έπρεπε πιο μπροστά δηλαδή. Λοιπόν, άλλωστε το βλέπω και στα μάτια του Αντιδημάρχου που είναι συγκινημένος. Λοιπόν, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και εσείς, Δημαρχή, είστε συγκινημένος. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να μας ενημερώσετε πώς έγινε, εντάξει, όλο αυτό, ποιος το φιλοτέχνησε να γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
αν υπήρχαν και άλλοι που διεκδικούσαν να φιλοτεχνήσουν αυτό, πώς έγινε λίγο η διαδικασία. Ευχαριστώ. Το λόγο ο κύριος Ρόδιος. Εμείς θα τονίσουμε καταρχήν το εξής. Εννοείται ότι ψηφίζουμε υπέρ αυτής της τιμητικής εκδήλωσης και λέω τονίζουμε γιατί στο παρελθόν έχουμε δει τα εξής. Θέσεις μας να διαστρεβλώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λες και κάποιοι ζουν να διαστρεβλώνουν τα λεγόμενά μας. Λοιπόν, λέω ότι, το λέω και δυνατά και καθαρά, ψηφίζουμε εννοείται υπέρ της δημιουργικής εκδήλωσης και το τονίζω, λέω, διότι πολλές φορές έχουμε έρθει στην εξής έκπληξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λεγόμενά μας ή, γραφόμενά μας να διαστρεβλώνονται. Επιμέρους της Δημοτικής Αρχής. Όχι, διάφορων άλλων. Και φίλων προσκύμενων της Δημοτικής Αρχής. Εν πάση περιπτώσει, δεν σας λέω, δεν σας ρίχνω ευθύνη, αλλά πρέπει να τονίζουμε ότι εμείς λέμε ξεκάθαρα τις απόψεις μας και τις στηρίζουμε. Άσχετα αν κάποιοι ζουν για να τις διαστρεβλώνουν. Τώρα, αυτό που εγώ θα ήθελα μόνο να ρωτήσω και μετά να αναφερθώ δύο λόγια για τη διαδικασία, είναι, Πρόεδρε, αν υπάρχει απόφαση απευθείας ανάθεσης για το συγκεκριμένο έργο. Γιατί δεν είδαμε, δεν ξέρουμε αν κάπου έχει καταχωρηθεί, δεν το έχουμε δει. Τώρα, όσον αφορά τα πολύ ωραία που είπατε όλοι και ο Δήμαρχος, εμείς να τονίσουμε ότι θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε σε όλη αυτή την τιμητική εκδήλωση. Δυστυχώς ο τρόπος που έχει έρθει δεν μας, δεν μας δημιούργησε. Θα πω το εξής, ας πούμε, παράδειγμα. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να γίνει ένας πανελλήνιος διαγωνισμός καλλιτεχνών. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί θα μπορούσε να δώσει δημοσιότητα στο θέμα. Επίσης, θα μπορούσε κάποια στιγμή να καλεστεί, για παράδειγμα, ο Σύλλογος Ολυμπιονικών, ο ΨΑΤ. Επίσης, κάτι άλλο, θα μπορούσε, για παράδειγμα, να παραχωρηθεί, να ζητήσουμε να παραχωρηθεί από το αρχείο της ΕΡΤ στιγμιότυπα του κορυφαίου αθλητή, έτσι ώστε και εμείς να το χρησιμοποιήσουμε για την προβολή μας. Λέω μερικά. Έτσι. Άρα το τελευταίο αναβάλλεται, δηλαδή. Όλο αναβάλλεται. Όλη η εκδήλωση. Όλο. Μας την εκδήλωση την κουβεντιάζουμε εδώ, εδώ μετά. Ναι, ναι. Αναβάλλεται πάντα. Αλλά το ψήφισμα είναι δεδομένο. Και από την παράταξή μας και έτσι. Ναι. Εντάξει. Αυτή την ερώτηση. Και θα οργανώσουμε με τη βοήθεια όλων μία πλέον, φαντάζομαι, το καινούριο χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να πω και κάτι άλλο. Άλλος θα τοποθετηθεί. Λίγο. Όσο αναφορά που είπατε ότι δεν θα υπάρξει άλλος σκοπελίτης, είναι μια παρένθεση που δεν είναι σωστή που λέτε ότι δεν θα υπάρξει άλλος. Μπορεί να υπάρξει άλλος άμα έχουμε υποδομές να υπάρξει άλλος. Διότι στη Σκόπελο δεν υπάρχουν υποδομές. Τα παιδιά, τα νέα τα παιδιά δεν έχουν κάτι να κάνουν πλέον. Όλα είναι τελειωμένα στον αθλητισμό. Υπάρχει ναυτικός όμιλος εδώ πέρα. Άμα υπάρξει και ο Δήμος να τον βοηθήσει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω και εγώ ποιο τρόπο θα είναι αυτός, μπορούν τα παιδιά μας και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο και μετά από 20 χρόνια να βγάλουμε κι άλλον Ολυμπιονίκη. Και όχι να είναι να τρέχουν στα μπαρ και στα... Εγώ τι πιστεύω. Όχι ότι δεν θα μπορεί να υπάρξει άλλος, μπορεί να υπάρξει άλλος. Εμείς θα το θέσουμε το θεμέλιο. Και ευχαριστώ πολύ, κυρία Καρβέλη. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο ότι το 2012 η κοινότητα γλώσσας έκανε μια, δεν είναι ότι πρώτη φορά, απλώς δεν έχει την επισημότητα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται να τιμούνται τέτοιου είδους άνθρωποι και τέτοιες εμβέλειες.
είχαν μια διαφορετική αισθητική. Έγινε ένα απλό μάρμαρο επιθετίας του Γιώργου του Μιχελή και μια απλή πλακέτα και μια μικρή εκδήλωση. Τώρα παίρνει άλλη διάσταση το θέμα. Γίνεται, το μόνο που θα ήθελα να πω ήταν, είναι ότι δεν, ίσως η δική μας αισθητική να ληφθεί υπόψη, ώστε να εκφέρουμε κι εμείς μια άποψη ως προς το άγαλμα που τοποθετήθηκε στο Λουτράκι. Ερχόμαστε να τιμήσουμε τον Ολυμπιονίκη. Βεβαίως είναι κλωσσότης, βεβαίως είναι σκοπελίτης, αλλά εγώ προσωπικά εκφράζω ένα παράπονο σαν δημοτική σύμβουλος, ότι ήθελα να γνωρίζω νωρίτερα, άσχετα αν δεν είμαστε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ως παράταξη, να εκφέρουμε κι εμείς μια άποψη για το συγκεκριμένο άγαλμα. Ευχαριστώ. Άλλο στο λόγο, ο κύριος Παχής. Εντάξει, ωραία όλα αυτά που λέμε για τη βράβευση, όλα αυτά είναι τιμή μας να έχουμε έναν τέτοιο αθλητή εδώ πέρα. Τονίζεται για τον αθλητισμό ότι πρέπει, ότι είναι σημαντικός και όλα αυτά, αλλά όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση, γιατί όλα αυτά που λέτε εδώ πέρα και τα λεφτά που δαπανήθηκαν θα μπορούσαν να είχαν δει ελάχιστα χρήματα για να αποφευθεί αυτή η κατάσταση στο γήπεδο, που 20 χρόνια, 22 που είμαι στην ομάδα, αυτή η κατάσταση πρώτη φορά συμβαίνει. Να καταστραφεί το γήπεδο. Τίποτα, δεν θέλω απάντηση, απλώς να το σκεφτείτε όλοι σας. Λοιπόν, κανένας άλλος να μιλήσει επί του θέματος? Όχι. Εγώ έχω έτοιμο το ψήφισμα. Μετά από αυτά που ακούστηκαν θα δώσω μία απάντηση, θα δώσει και ο Δήμαρχος μία απάντηση σχετικά με τις εκδηλώσεις. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω για τις εκδηλώσεις ήταν όντως πραγματικά να γίνει μία εκδήλωση με την τιμή που αξίζει σε ένα Ολυμπιονίκη. Έτσι το είχαμε κατά νου να κάνουμε μέσα στον Αύγουστο, αλλά δυστυχώς μας πρόλαβε η πανδημία. Μετά είπαμε να κάνουμε μία εκδήλωση, μία τιμητική πλακέτα, ούτε αυτό θα μπορέσουμε να κάνουμε, διότι όπως ξέρετε ο Ολυμπιονίκης είναι αξιωματικός της αεροπορίας και αυτή τη στιγμή οι άδειες τις έχει ανακαλέσει το Υπουργείο για λόγους, όπως ξέρετε, δικούς του. Και βεβαίως όλα αυτά τώρα αναβάλλονται. Θα γίνει όποτε το επιτρέψουν οι συνθήκες, πιθανόν του χρόνου, δεν ξέρω τι να σας πω. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία της προμήθειας και λοιπά. Να πω για από δύο πράγματα. Ναι, ναι. Πριν και μετά λες. Όταν είχαμε, για τη διαδικασία τώρα μιλάω, που είναι, καταρχήν δεν εκφέρουμε γνώμη εμείς σε σχέση με το τι θα είναι. Ποτέ μας αρέσει, δεν μας αρέσει κτλ. Όταν βάλαμε το μείωμα του ναύτη στην παραλία της Κοπέλου, του αγνώστου ναύτου, είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε διαγωνισμό εθνικό, εδώ δικό μας, με την Ένωση των Καλλιτεχνών. Μας πήρε 2 τετραετίες η υπόθεση. Μας πήρε 2 τετραετίες. Κάνοντας μια κουβέντα, είπαμε το εξής. Αντί να κάνουμε κάτι τέτοιο, να κάνουμε ένα πιστό αντίγραφο, αν καταλαβαίνετε, του ιδίου του καλλιτέχνη, τι μπορούμε να κάνουμε, κουβεντιάζοντας με την Ένωση αυτών των ανθρώπων. Μας είπανε ότι θα μπορούσατε να πάρετε ένα καλλιτεχνικό ομοίωμα, να το παραγγείλετε, χωρίς να απεικονίζει τη φωτογραφία του ανθρώπου αυτού, με γρήγορη διαδικασία, φυσικά οικονομική, δηλαδή όχι των 50, 70, 80 χιλιάδων, αλλά των 20 χιλιάδων της απευθείας ανάθεσης, και αυτή τη διαδικασία, την οικονομική πλέον, την είχε το Λιμενικό Ταμείο. Έτσι εμπλέξαμε το Λιμενικό Ταμείο. Τώρα μπορεί να σας πει ο Άγγελος από εδώ και κάτω, λέω για τη διαδικασία, απλά. Το Λιμενικό Ταμείο πήρε την απόφαση αυτή, διότι η χερσαία ζώνη του Λιμένου διαχειρίζεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Ναι, ναι. Λέω, το Λιμενικό Ταμείο διαχειρίζεται τη χερσαία ζώνη του Λουδρακίου και κάθε χερσαία ζώνη
λιμένος και πήραμε την απόφαση, ακριβώς όπως είπε ο Δήμαρχος, απευθυνθήκαμε, επειδή το Λιμνικό Ταμείο είχε και στο παρελθόν το 2004 για την Ολυμπιάδα την 28η της Αθήνας, εγώ ήμουν πρόεδρος τότε και πρέπει να πω ότι η τότε Δημοτική Αρχή απαξίωσε το όλο έργο και δεν έγινε καμία τιμή για τον Ολυμπιονίκη, τον πρώτο Ολυμπιονίκη, τον Πεπαρίθιο Αγνώντα, ο οποίος ήταν και ο πρώτος αθλητής του Αιγαίου που συμμετείχε στην, το 568 π.Χ. στην 56η Ολυμπιάδα. Λοιπόν, απευθυνθήκαμε τότε στα γνωστά χιτήρια της, του Πειραιά και είχαμε βρει ένα χιτήριο και μου είπε θα κάνεις αυτό, μου έδειξε 3, 4, 5. Αν ακολουθούσαμε τη διαδικασία αυτή με τους καλλιτέχνες, ακόμα δεν θα έχει στηθεί για το 2004 αυτό το ανάγλυφο έτσι στον Αγνώντα, το οποίο όλοι θαυμάζουν. Και εν τέ αυτή περιπτώσει αυτά είναι αναμνηστικές πλάκες για να θυμίζουν το γεγονός περισσότερο. Η καλλιτεχνική τους αξία από τους καλλιτέχνες θα εκτιμηθεί και όχι από μας. Τότε λοιπόν στήσαμε αυτό στον Αγνώντα, όπως ξέρετε και υπάρχει. Το ίδιο θέλαμε να κάνουμε και τώρα. Απευθυνθήκαμε λοιπόν και βρήκαμε το χιτήριο και μας είπε αυτός ότι εγώ μπορώ να σας κάνω αυτό, 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 αυτό. Και επειδή έχουμε εδώ μια καλλιτέχνηδα, προσεφέρθηκε εντελώς δωρεάν η Κατερίνα Εικοσμά, η οποία είναι γλύπτρια και συνεργάστηκε με το χιτήριο του Πειραιά και βεβαίως έδωσε και αυτή τη δική της καλλιτεχνική νότα. Και έτσι φτιάξαμε αυτό το ομοίωμα κοπηλάτη, το οποίο προμηθευθήκαμε, είναι προμήθεια. Δεν είναι δηλαδή καλλιτεχνική κατασκευή. Απλά και μόνο είναι προμήθεια κατασκευαστική. Πώς θα σας το πω δηλαδή. Δεν έχει, τώρα αν έχει καλλιτεχνική, ναι, αν έχει μεγάλη καλλιτεχνική αξία ή όχι, δεν το ξέρω. Να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν είμαι καλλιτέχνης, ούτε και έχω και τα εισιτήρια. Ναι. Λοιπόν, και απευθυνθήκαμε και στο Δήμο Βόλου να δούμε τι κάμανε αυτοί για να προμηθευθούν όλα αυτά τα οποία στήσανε στους κόμβους. Θα έχετε πάει στο Βόλο, έχουν στήσει την Αργό κλπ. Και ήρθαμε σε επαφή και με τους ανθρώπους εκεί της υπηρεσίας του Βόλου και μας είπαν ναι, προμήθεια θα κάνετε, διότι αν εμπλακείτε στη διαδικασία με τους καλλιτέχνες θα έχουμε τελειώσει κι εμείς και ίσως και από τη ζωή και δεν θα έχει γίνει ποτέ. Τώρα δέχομαι την κριτική, αν πήρα καλώ την απόφαση αυτή και τα μέλη της Σημειωνικής Επιτροπής και προχωρήσαμε στην προμήθεια αυτού του ομοιώματος όπως το χαρακτηρίζεται και το τοποθετήσαμε κάτω εκεί για να τιμήσουμε τον Ολυμπιονίκη. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία fast track. Και έτσι έπρεπε να κάνουμε και δεν έχω μετανιώσει για την εισήγησή μου αυτή και ας με γράψει ιστορία κριτικά, θετικά ή αρνητικά. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς απλά ενημερωτικά θέλαμε να πληροφορηθούμε τι έγινε ακριβώς. Αυτό. Λοιπόν, δηλαδή μας λέτε αυτή τη στιγμή ότι κατ' ουσία δεν το φιλοτέχνησε η κυρία Κοσμά. Δεν είναι φιλοτεχνημένο το, είναι από χιτήριο. Είναι από χιτήριο. Απλά να το ξέρουμε, δεν είναι. Η κυρία αυτή είναι και αυτή που έκανε και τον ναύτη. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε δηλαδή στάνταρ καλλιτέχνη. Όχι, λοιπόν. Ναι, εντάξει, δεν είπα. Απλά λέω. Είναι τοπική. Ναι, ναι, καλά κάνουμε. Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα. Και αυτό στήχησε δηλαδή, από ό,τι λέτε, πρόεδρε. 20.000 ευρώ. 24.800, όπως βγαίνει η απευθείας ανάρτηση. Με όλες τις διαδικασίες. Ναι, δεν σας κατηγορεί κανείς για τις διαδικασίες. Ναι, δεν ακούγομαι όμως. Κλείστε το. Δεν σας κατηγορεί κανείς για τις διαδικασίες. Απλά πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, γιατί είμαστε δημοτικοί συμβούλοι. Υπάρχουν παρατάξεις εδώ. Δεν τελείωσε ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν παρατάξεις εδώ. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, δεν σας κρίνει κανείς. Οι αποφάσεις όταν παίρνονται και έχουν και την ευθύνη αυτοί που τις παίρνουν. Απλά εμείς πρέπει να μάθουμε, να ξέρουμε. Άρα λοιπόν δεν φιλοτεχνήθηκε. Απλά παραγγέλθηκε σε χιτήριο, έγινε απευθείας ανάθεση και στήχησε 24.800. Για να μην υπάρχει καθυστέρηση με δική σας απόφαση και τώρα ενημερωνόμαστε για να ξέρουμε τι γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι αποφάσεις αυτές είναι ανερτημένες σαν αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Δεν είναι δηλαδή σημερινή απόφαση. Έχουμε πάρει 2 αποφάσεις για το θέμα αυτό. Επίσης, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε μια καλλιτέχνη η οποία κατάγεται από το νησί και λέγεται Κατερίνα Κοσμά. Όπως αν παραδείγματος χάρη χρειαστεί
να δώσω ένα δώρο κεραμικό, δεν θα πάρω από τη Σκύρο, θα πάω στην οικογένεια Ροδίου και θα πάρω ένα αντικείμενο από τον τόπο μου που συμβολίζει πάρα πολλά και θα το δώσω στον Υπουργό για να του πω καλώς ήρθατε στο νησί, αυτό το κατασκευάζει η οικογένεια Ροδίου. Εγώ έτσι ξέρω να τιμώ τους συμπολίτες μου και τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους τους απλούς. Αφού έχουμε εδώ, θα μου πείτε, καλλιτέχνες μπορεί να υπάρχουν εκατομμύρια και καλύτεροι ίσως από την Κατερίνα Κοσμά. Αλλά αφού προσφέρθηκε αφιλοκερδώς να συμμετέχει και να δώσει την καλλιτεχνική της νότα για αυτό το οποίο στήθηκε, γιατί να μην το κάνω. Και το έκανα. Ας με κρίνει η ιστορία η καλλιτεχνική. Ευχαριστώ πολύ. Δεν σας είπε κανείς να μην το κάνετε. Έτσι, για να μην το. Ούτε κατηγορούμε εμείς κάτι. Έτσι. Αλλά θα κριθείτε. Βεβαίως. Λοιπόν. Πρόταση έγκρισης ψηφίσματος για τον Ολυμπιονίκη Νικόλα Οσιαθήτη. Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο προτείνονται για έγκριση τα ακόλουθα. Πρώτον, να ληφθεί απόφαση προκειμένου να τιμηθεί ο Ολυμπιονίκης της Σκοπηλασίας στην Ολυμπιάδα της Αθήνας του 2004, Σκιαθήτης Νικόλαος του Ευαγγέλου, Σκοπελίτης, εκ γλώσσας ορμόμενος. Δεύτερον, προς τιμήν του να πραγματοποιηθεί αποκαλυπτήρια εκδήλωση του διακοσμητικού ομοιώματος Σκοπηλάτη που τοποθέτησε προς τιμήν του το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου στο λιμάνι Λουτρακίου Σκοπέλου, μέσα παρένθεση, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, κλείνει παρένθεση. Τρίτον, το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση να βραβεύσει και να τιμήσει τον Ολυμπιονίκη Νικόλα Οσιαθήτη. Τέταρτον, με την απόφαση του αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει τα συγχαρητήρια και την περηφάνεια των συνδημοτών μας, γιατί στο πρόσωπό του αναδεικνύεται η ολυμπιακή εκεχηρία, η ελπίδα, η σεμνότητα, η ανεκτικότητα και το αθλητικό ήθος. Ο Δήμαρχος Σκοπέλου, Σταμάτης Περίσης, ο Πρόεδρος Δέλτα Σίγμα Άγγελος Ξιντάρης, οι Αντιδήμαρχοι Βούλγαρης Αριστίδης, Βαφίνης Νίκος, η Δημοτική Σύμβουλη Σάβα Γκόλια Μαρία, Σοφική του Σίσκου Μαρία, Ευσταθείο Ιωάννα, Κουκορίνη Φίβγα και θα προσθεθούν και τα υπόλοιπα εφόσον συμφωνούμε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι, και αυτό. Λέω ομοιώματος, δεν ξέρω. Δεν λέω αυτό. Ναι, εντάξει. Η απόφαση λέει ομοιώματος από ό,τι είδατε, γιατί έτσι έγινε η διαδικασία. Και έτσι είναι η διαδικασία. Θα μπορούσε να έγραφε, αλλιώς θα λέει αγάπη. Παρακαλώ. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε υπέρ εμείς. Ωραία. Ψηφίζεται ομόφωνα. Το δεύτερο θέμα, τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2020, εισηγητής δήμαρχος κ. Περίσης. Θυμόσαστε για το... Συγγνώμη, εντάξει. Συμφωνούμε. Κατά εμείς. Κατά εσείς. Μπα, εντάξει. Πάμε. Το τρίτο θέμα, αποδοχή και κατανομή έκτακτης επιχορήγησης του ΙΠΕΣ προς κάλυψη έκτακτων επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, τρίτη τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δέκατη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Ο κύριος Βούλγαρης. Από το Υπουργείο Ιστορικών πήραμε έκτακτη επιχορήγηση εν όψη του κορονοϊού της τάξης των 53.489,98 και η Οικονομική Υπηρεσία το αναμόρφωσε τον προϋπολογισμό και κατέταξε ανακωδικό αριθμό αυτά που χρειάζονται βάσει του προϊσταμένου της οικονομικής, τα ποσά αυτά, στους ανάλογους κωδικούς αριθμούς. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Το λόγο κανένας. Ψηφίζουμε υπέρ, αν είναι δυνατόν. Ο κύριος Ρόδιος, για ποιο λέτε, για το τρίτο θέμα, στο τρίτο, και τι εδώ λέμε, αποδοχή χρηματοδότησης,
Ζητούμε επιπλέον χρηματοδότηση, θεωρούμε ότι το ποσό είναι μικρό. Ναι. Και όσον αφορά την κατανομή, κατά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε τα ευχαριστήτητα. Ναι, ναι, εντάξει. Πάμε τώρα. Έχω εγώ. Επόμενο. Τέταρτο θέμα. Τριμηνία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Β' Τριμήνου 2020. Ο κύριος Βούλγαρης. Ένα τυπικό θέμα το οποίο έρχεται ανά τρεις μήνες στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση είναι ο απολογισμός τριμήνου που γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. Κύριε Σταθίο. Εμείς το είχαμε στηρίξει και στην Οικονομική. Το έχουμε καταψηφίσει στην Οικονομική. Προχώρη, κατά ναι. Και εδώ. Επόμενο. Πέμπτο θέμα, απόδοση επιχορήγησης ποσού 16.000 ευρώ από το ΙΠΕΣ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων από κεντρικούς αυτοτηλείς πόρους ΤΑΠ 2020 πρώην ΣΑΤΑ. Κύριος Βούλγαρης. 15.976 ευρώ έχουν έρθει από το Υπουργείο Εσωτερικών σαν επιχορήγηση από τους κεντρικούς αυτοτηλείς πόρους για τη συντήρηση και επισκευή των σχολικών μονάδων του Δήμου μας. Προτείνω την κατανομή 50% από το ποσό αυτό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 50%. Και 50% στη δευτεροβάθμια. 8 και 8. Περίπου. Ο κύριος Σταθίου. Ψηφίζουμε υπέρ και για την κατανομή. Κύριε Ρόδιε. Υπέρ ψηφίζουμε. Απλά και εδώ έχουμε να πούμε ότι καταρχήν και εν ώψη COVID το ποσό είναι άθλιο. Και σε αυτό το σημείο, επίσης, να πούμε για ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τις καθαρίστριες. Θα τις προκηρύξουμε τις θέσεις. Αυτό που λέμε εμείς είναι... Μιας και περνάει η διαχείριση στο Δήμο, έτσι δεν είναι. Να διεκδικήσει ο Δήμος να γίνουν αορίστου χρόνου οι υπάρχουσες και να ζητηθούν και άλλες. Λοιπόν, είναι επίσης και να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει τα κονδύλια να έρχονται αμέσως για αυτές τις καθαρίστριες. Δεν ξέρουμε πώς ο Δήμος θα ανταπεξέλθει. Είπαμε, εκχωρούνται στο Δήμο αρμοδιότητες, εκχωρούνται και δεν γνωρίζουμε αν θα δίνονται λεφτά. Το σημειώνουμε γιατί υπάρχει ζήτημα και αυτή τη στιγμή και πολλές καθαρίστριες έχουν θέμα. Τη μισθοδοσία θα μην υπάρχει. Το μόνο ποσό το οποίο εκκρεμεί για τις καθαρίστριες είναι οι υπερορίες μηνός Ιουνίου και μηνός Μαΐου-Ιουνίου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο δεν έχει έρθει σαν επιδότηση, τίποτα περισσότερο. Ναι, και θέτω και το ζήτημα για τις καθαρίστριες. Άλλο αυτό είναι άλλο. Έτσι, ναι. Γι' αυτό θα πρέπει να πάρουν κάποια στιγμή θέση. Για παράδειγμα, υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα. Λέω τώρα ότι εν ώψη COVID πολύ πιθανόν μπορεί να γίνει τηλεκπαίδευση, έτσι δεν είναι. Μισό λεπτό. Αυτά τα μέσα για την τηλεκπαίδευση έχουν όλα τα παιδιά την οικονομική δυνατότητα να τα πάρουν. Δηλαδή τώρα εδώ, με αυτά τα ψίχουλα που πάνε και δίνουν, τι να πρωτοκάνεις. Αυτό πρέπει να το δούμε. Σοβαρά. Ωραία. Περνάμε στο έκτο θέμα. Απόδοση επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2020 και κατανομή της αναλογικά στις σχολικές επιτροπές. Ο κύριος Βούλγαρης, το έκτο θέμα. Είναι η γάμα δόση της κατανομής του 2020 για λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Το ποσό που μας ήρθε είναι 19.221,12 ευρώ. Προτείνω αυτό το ποσό να μοιραστεί ως εξής.
60% στην πρωτοβάθμια και 40% στη δευτεροβάθμια. Ψηφίζουμε υπέρ, ναι. Ναι, υπέρ, πάλι λέγοντας ότι είναι ψίχουλα. Περνάμε στο 7ο θέμα. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου και συνέχιση στην εκτέλεση της σύμβασης και εκπόνηση μελέτη προστασία πόδα πρανούς της περιοχής Παναγίτσα του πύργου Κάστρο Μήλος με ανάδοχο την εταιρεία Τρίτων Σύμβουλη Μηχανική Τεχνική Ανώνυμος Εταιρεία κύριος Βούλγαρης. Ναι, είναι η εταιρεία που είχε το έργο αυτό, πλέον συμπτύχθηκε με κάποια άλλη εταιρεία και εμείς με την απόφαση μας αυτή να καθορίσουμε ότι το έργο αυτό συνεχίζει η εταιρεία με τον νέο τίτλο. Είναι νέος τίτλος, άλλαξε την επωνυμία του. Συμφωνούμε. Προχωράει. Περνάμε στο 8ο θέμα. Εκκίνηση διαδικασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών Σκοπέλου Πανόρμου νέου κλίματος προεκτιμόμενης αμοιβής 400.999.700 κλπ. Με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου ανάθεσης. Ο κύριος Περίσης, ο Δήμαρχος. Θυμάστε που την είχαμε κάνει ως Δημοτικό Συμβούλιο κατεπίγουσα. Μας την απέρριψε ο Επίτροπος τότε. Με τις βροχές τώρα τα τηλέφωνα πήγανε γόνα. Και προχωράμε επιτέλους μετά από τόσο καιρό που λέγαμε τότε ότι θα χρειαστούμε πάρα πολύ καιρό σε κανονική δημοπράτηση πλέον. Απλά θα συντμίσουμε λίγο τους χρόνους, τίποτα άλλο. Δεν πάει σε απευθείας, πάμε σε κανονική δημοπράτηση ο καθένας. Επιτέλους ολοκληρώθηκε η διαδικασία δηλαδή από την υπηρεσία μας μετά από 6 μήνες. Ένα πολύ σημαντικό έργο για το νησί, γιατί βλέπουμε τα καιρικά φαινόμενα, τα ακραία, τι προκαλούν. Τελευταία έβεια. Κύριε Ευσταθείο. Θες να μιλήσεις. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Να τελειώσω. Ναι, κάτι. Κυρία Καρβέλη. Το είχαμε περάσει οικονομική, όπως είπαμε. Απευθείας και όλα τα... Δημοπράτηση. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Τώρα, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, για χρειάζεται οικονομική. Ξεκινάει δηλαδή τον τρόπο διενέργειας, ανοιχτός, κλειστός διαγωνισμός και από εκεί καταρτίζει τους όρους η Οικονομική Επιτροπή. Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ. Επειδή έρχεται συνέχεια το θέμα αυτό, ήρθε, ξανάρθε. Λοιπόν, εμείς έχουμε πει ότι είμαστε υπέρ σε αυτά τα πράγματα, στις μελέτες αυτές, δεν το συζητάμε. Να σας πω και ένα ωραίο που είπε ο πρόεδρος πριν, δράτουμε της ευκαιρίας. Ο Ρίχαλκος ήταν 150 κιλά στο άγαλμα και του είπα πίσω, έτσι του είπα κι εγώ, ευτυχώς που δεν ήταν Παλαιστής, θα θέλαμε 10 να θέσει. Ξέχασα να σου το πω, ναι, είναι ο Ρίχαλκος, δεν είναι δηλαδή, είναι ο Ρίχαλκος και ζυγίζει 150 κιλά. Το άλλο, η σανίδα είναι ανοξείδωτο ατσάλι και τα κουπιά είναι επίσης ανοξείδωτο, αλλά το κυρίο σώμα είναι... Ο Ρίχαλκος. Δεν ήθελα να σε... γιατί δεν σας το είπα και σημαντικό. Να πω δύο λόγια όμως. Να πω δύο λόγια. Υπέρ ψηφίζουμε. Απλά εδώ να πούμε δύο πραγματάκια. Είχατε προσχηθεί και σαν Δημοτική Αρχή μέσα σε αυτό εδώ να εντάξετε και τη διευθέτηση ρεμάτων. Όπως για παράδειγμα τα ρέματα Καστανιού και γλιστέρι. Όχι σε αυτή. Όχι σε αυτή. Όχι, οι ξεχωριστές εντελώς αναθέσεις. Καμιά σχέση με καστάνι και γλιστέρι, το οποίο πρέπει να δούμε και τα δύο. Αλλά σε ξεχωριστή χρηματοδότηση. Αυτή η αγορά, ακούστε με λίγο, για να ξέρετε και έχει δίκιο. Και για γλιστέρι και για καστάνι. Δηλαδή είναι το ρέμα στο Μιχαλάκι, είναι όλα, εδώ το βαθύρεμα, είναι αυτά τα ρέματα. Επίσης, συγγνώμη, να τελειώσω. Καταρχήν έχουν αργήσει χαρακτηριστικά όλα αυτά, διότι είναι και θέμα προτεραιοτήτων όλων των κυβερνήσεων, ανεξαρτήτου όλων αυτών των. Γιατί δεν ήταν προτεραιότητά τους τα αντιπλημμυρικά, τα έχουμε ξαναπεί και παλιότερα. Εντάξει, κοίταξε, Δήμαρχε, δεν φέρνουν κέρδη σε επενδυτικούς ομίλους στα αντιπλημμυρικά. Γι' αυτό πάνε πίσω. Είναι απλά τα πράγματα. Να ρωτήσω, θέλω,
Επίσης, τι γίνεται με την περίπτωση του Αγνώντα. Εδώ γίνεται το εξής, τι έχει πράξει, γιατί είναι στην περιφέρεια, ξέρω. Έτσι, τι έχει πράξει η περιφέρεια. Έτσι, αφού έχει γίνει μελέτη, γιατί δεν προχωρά στην υλοποίηση της μελέτης αυτής. Και είδαμε πρόσφατα το τι συνέβη στην Εύβοια. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά και μήπως χρειάζεται, Δήμαρχε, να ξαναγίνουν κάποιες αυτοψίες σε κέρυες θέσεις. Έτσι, έτσι. Δηλαδή σε σημεία τα οποία μπορούν να φέρουν προβλήματα σε φαινόμενα όπως έγιναν αυτά εδώ στην Εύβοια. Λοιπόν, αυτές τις ερωτήσεις. Αν λοιπόν, να κλείσω, Βασίλη. Λοιπόν, όχι, εντάξει. Βασίλη, να κλείσω. Πρώτον, ο Αγνώντας είναι πανέτοιμος και περιμένει. Δυστυχώς δεν υπάρχουν χρήματα. Γιατί, σωστό το ερώτημα. Δεν έχει μπει δεκάρα. Δεύτερον, υπάρχει κάτι το οποίο δεν το άκουσα, αλλά το ξέρετε. Υπάρχει η υπόθεση του μεγάλου ρέματος στο Λιμνονάρι, που ήταν σχεδόν έτοιμο, από ένσταση σταμάτησε και τώρα υποτίθεται το προχωράει ο μελετητής. Άγγελε. Πρόεδρε. Ήταν μια έτοιμη μελέτη προηγούμενης δημαρχίας. Κάποιος από τους ιδιοκτήτες εκεί, ένας ή δύο, έκανε μια ένσταση, δεν έχει σημασία τώρα ποιος και γιατί, για κάποια μέτρα γης, να φανταστείτε. Για μέτρα γης, τετραγωνικά. Όχι στρέμματα. Και πήγε πίσω όλη αυτή η ιστορία. Και είναι σε εκκρεμότητα. Άλλαξε ο νόμος, δεν άλλαξε ο νόμος και αυτή τη στιγμή είμαστε από την αρχή. Διότι άμα κυνηγάς το τετραγωνικό μέτρο, χάνεις μετά τα στρέμματα. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο θέμα. Άγιος Λιγίνος. Η Μάνης Κουπέλο είναι, είναι εντάξει εδώ. Εννοείς το από κάτω. Ναι, αυτό το από κάτω που ήθελα να πω. Που είναι, είναι δηλαδή καθαρό. Έχετε κάνει κάποιες ενέργειες. Εννοείς τη στο Α. Ναι, στο Α. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα όλη της κοπέλας. Έχει ένα τόσο περίπου μπάζωμα, δηλαδή είναι καθαρό όλο. Ένα τόσο το οποίο θα το καθαρίσουμε το χειμώνα. Αν η βροχή αυτή εδώ στη Σκόπελο θα είχαμε πάλι τα ίδια προβλήματα. Επίσης, πρέπει να σας πω για το θέμα αυτό, ότι δεν υπάρχουν πριν την είσοδο των νερών στη γέφυρα κόφτες. Έχουμε λοιπόν σκοπό να κάνουμε τρεις κόφτες, αν μπορούμε και τέταρτους, έτσι ώστε όλες οι φερτές ύλες, μικρές, μεγάλες, να πέφτουν στην πρώτη, δεύτερη, τρίτο κόφτη και το νερό όταν θα εισέρχεται πλέον στο τούνελ να είναι καθαρό νερό. Αυτό δεν ξέρω γιατί δεν το σκεφτήκανε οι αρχές, οι προηγούμενες, οι μηχανικοί, δεν ξέρω. Θα η διερεύνηση. Λοιπόν, προχωράμε προς ψήφιση. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Προς αγορά για την εγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων Δήμου Σκοπέλου. Ο κύριος Βούλγαρης. Το είχαμε πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το ξαναλέμε και τώρα, ότι προκειμένου να στηριχθεί η πρότασή μας για χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΒ Θεσσαλίας, ένας από τους όρους είναι και η... θα πρέπει να ξεκινήσουν διαδικασίες για την αγορά της απαιτούμενης έκτασης. Θα πληρωθεί από το ΕΣΠΑ. Βεβαίως. Μέσα στη εισήγησή μου αναφέρονται ρητός πώς πρέπει να είναι το οικόπεδο αυτό. Πρέπει να μην τα επαναλαμβάνω και τρώω χρόνο. Το μόνο που πρέπει να είναι, το βασικότερο είναι να είναι πάνω από 5 στρέμματα. Βασικό. Με την πρότασή μου τώρα αυτή, με την εισήγησή μου, θα πρέπει να κινηθούν. Εκφράζεται μάλλον θα, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα εκφραστεί η αναγκαιότητα εκκίνησης της διαδικασίας για την αγορά του ακινήτου. Μετά έχουμε θέμα στην Οικονομική Επιτροπή και βλέπουμε. Ευσταθείο. Ναι. Εμείς δεν λέμε όχι σε καμία περίπτωση στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων. Αυτό το έχουμε πει και τότε. Το είχαμε ψηφίσει και τότε. Είχαμε πει βέβαια τότε ότι θα πρέπει επιτέλους να μπούμε σε μια σειρά. Δηλαδή να μας πει η τεχνική υπηρεσία, οι υπηρεσίες του Δήμου, να μας πούνε ότι έχει τρία ακίνητα ο Δήμος, δεν κάνουν αυτά τα ακίνητα, να μας το πιστοποιήσουν. Τώρα ο Δήμαρχος τον άκουσα, θα πληρωθεί από το ΕΣΠΑ, είπατε.
Εξ ολοκλήρου. Εξ ολοκλήρου. Λοιπόν, θέλω να αγοράσουμε. Ωραία, να αγοράσουμε. Να αγοράσουμε. Ωραία. Γιατί δεν θέλετε να δώσουμε δικό μας. Δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει. Ωραία. Εσείς το λέτε αυτό ότι θα πληρωθεί από το ΕΣΠΑ. Όχι, αφού το λέει. Είναι μέση πρόσκληση. Η προκήρυξη. Ωραία. Εγώ δεν διαφωνώ με την προκήρυξη. Δεν είπατε δύο πράγματα. Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι. Είστε της άποψης δηλαδή να μην δεσμεύσουμε ακίνητο του Δήμου αν υπάρχει. Έτσι. Ωραία. Ας ξεκινήσουν οι διαδικασίες και θα το συζητάμε εμείς για την αναγκαιότητα. Λέμε ναι αυτή τη στιγμή. Τώρα όσον αφορά την αγορά θα το δούμε. Έχει έρθει δύο φορές το εκπρόσωπο του κράτους και μας έβαλε στη σειρά τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν. Ας ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αναγκαιότητα τώρα αυτή τη στιγμή και θα δούμε για την αναγκαιότητα λέμε ναι. Okay. Αυτό, έτσι. Ο κύριος Ευαδιός. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τοποθετηθεί και εμείς είμαστε υπέρ. Απλά να πούμε δύο πραγματάκια. Το πρώτο έχει να κάνει με τα χρήματα, δηλαδή από πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά. Και επίσης ένα άλλο ζήτημα που είναι για μας κέριο, είναι ποιος θα το διαχειρίζεται. Σωστό. Θα υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Θα το διαχειρίζεται δημόσια υπηρεσία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και σε αυτό πρέπει να δεσμευτούμε και εμείς να δεσμεύσουμε και τις επόμενες δημοτικές αρχές. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε. Το είπαμε, όχι. Περνάμε στο 10ο θέμα, ορισμός εκπροσώπου Δήμου Σκοπέλου για τη σύσταση Επιτροπής Επανασύνδεσης Καταναλωτών για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, κύριος Αριστίδης Βούλγαρης. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ξαναβγήκε μια απόφαση από το Υπουργείο προκειμένου να συνταχθούν, να συγκροτηθούν επιτροπές προκειμένου να επανεξετάσουν αιτήματα αποκοπής παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε φτωχές και ευπαθείς ομάδες. Η Επιτροπή αυτή θα συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου. Απλά με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου θα πρέπει να οριστεί ο εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου με τον απληρωτή του για να συμμετάσχει στην Επιτροπή αυτή. Λοιπόν, εγώ προτείνω την κυρία Φίβγα τη Σαματούλα να. Και αναπληρωτή κάποιο παιδιά από εσάς. Ποιος θέλει. Είναι σημαντικό γιατί είναι για τις επανασυνδέσεις. Το ηλεκτρικό ρεύματος. Ναι, η Λαϊκή Συστήρωση έχει κάποια πρόταση. Ναι, θέλω να τοποθετηθώ εγώ. Θέλετε να βάλουμε κάποιον αυτό, θέλω. Όχι, να τοποθετηθώ, θέλω και το θέμα. Να τοποθετηθείς, αλλά πες και αυτό πρώτα και μετά. Για τα άτομα. Ναι, άτομο στην Επιτροπή, πρόβλημα. Θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα. Εμείς ναι. Δεν έχουμε θέμα. Εμείς είπαμε η αντιπολίτευση να βάλει τον αναπληρωτή. Όχι για άλλο λόγο, για να πει. Όχι για να πληρωματοποιηθεί. Ναι, ναι, ναι. Μα και οι δυο, και οι δυο θα παρευρίσκονται. Και οι δυο επί της ουσίας θα παρευρίσκονται. Για να συζητήσω σε ποιον θα κάνω εμείς, πρόταση να επανασυνδεθεί. Εμείς προτείνουμε τον κύριο Πατσί. Τον κύριο Πατσί. Συμφωνείτε. Ωραία, γράψε Πατσί, τελειώσει. Τοποθετήσω, Βασίλη. Όχι, πες, πες. Κοιτάξτε, καταρχήν υπέρ είμαστε. Θεωρούμε ψίχουλο το κονδύλι μπροστά. Στο πογκρόμ που γίνεται αυτή τη στιγμή, όχι εδώ, λέω πανελλαδικά, όσον αφορά τις διακοπές ρευμάτων, καμιά διακοπή σε λαϊκά νοικοκυριά και ευπαθείς ομάδας. Και εδώ τώρα υπάρχει ένα ζήτημα, Δήμαρχε. Ποιο είναι αυτό? Σας έχουμε πει επανειλημμένα τι γίνεται με τα τέλη. Τα τέλη είναι μέσα, συμπεριλαμβάνονται μέσα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Yeah. Αποτελούμε πανελλήνια πρωτοτυπία, μιας και δεν έχει έρθει ούτε σήμερα και δεν έχει έρθει από τότε που εμείς σας το ζητάμε, το τι θα γίνει με τις ελαφρύνσεις τις οποίες δικαιούνται οι ευπαθείς ομάδες. Τι εννοείται γίνεται πουθενά? Είμαστε ο μόνος Δήμος που δεν έχει πάρει απόφαση. Δεν νομίζω. Όχι, σας το λέω εγώ. Γιατί είναι καθαριότητες, δεν το νομίζω ότι υπάρχει πουθενά. Γιατί είναι καθαριότητες, εντάξει, συνέχισε. Εντάξει. Με συγχωρείτε. Δείτε το. Έχουμε φέρει και έχουμε πει επανειλημμένα ότι, να σου πω κάτι, προστίθεται στο λογαριασμό, προστίθονται όλα αυτά. Αυξάνεται ο λογαριασμός λοιπόν.
Δηλαδή όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Εμείς εκεί που μπορούμε να βοηθήσουμε πρέπει να το κάνουμε. Και δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Πότε θα το κάνουμε? Μισό λεπτάκι, μία παρέμβαση. Εμείς δεν προτείνουμε ποσά σε βάρος των καταναλωτών τα οποία έρχονται βάσει τον λογαριασμό της ΔΕΗ. Εμείς στέλνουμε τα τετραγωνικά στην αρχή του έτους των σπιτιών και από εκεί και πέρα τα κάνει η ΔΕΗ αυτές τις... θα το ξανασυζητήσουμε. Των καινούριων. Ο Δήμος θα πάρει χιλιάδες τετραγωνικά επιπλέον λόγω της καινούργιας υπηρεσίας που δημιουργήθηκε. Έσοδα θα έχει πολύ παραπάνω. Το ζήτημα είναι ότι εμείς πρέπει έτσι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που αυξάνεται το ρεύμα τους και είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω αν το ξέρετε, πιο ακριβή. Πρέπει να σας πω ότι στην κατεύθυνση αυτή, ως Δημοτική Αρχή, σε επισκέψεις που κάναμε στο Υπουργείο τελευταία με τον Δήμαρχο, θέσαμε ζητήματα τέτοια για το πώς θα ενισχύσουμε το εισόδημα των κατοίκων των νησιών και ιδιαίτερα της Κοπέλου, των μικρών νησιών, διότι βλέπουμε το πρόβλημα που έρχεται. Βεβαίως και τα αυτιά τους ήταν ανοιχτά, περιμένουμε τώρα πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Κυρία Καρβελή. Στις 22 Οκτωβρίου είχε πάρθει η απόφαση για τα δημοτικά τέλη. Δεν ήμουν σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν πρόσεξα και δεν ασχολήθηκα αρκετά να δω τι συμπεριλαμβάνονται και αν υπάρχουν ευπαθείς ομάδες και τρόποι με κοινωνικά κριτήρια να καταθέτουν δικαιολογητικά. Παλιότερα θυμάμαι ως υπάλληλος ότι υπήρχαν κάποια κοινωνικά κριτήρια, κάποιες μειώσεις σε δηλώνοντα πλασματικά, τετραγωνικά, σε μεγαλύτερες, σε ξυλουργία, αλλά και στις ευπαθείς ομάδες. Θα ήθελα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε, αν μπορούσε η ΚΕΤΗ, την παλαιότερη απόφαση που είχαν ενταχθεί και μερικές μειώσεις στις ευπαθείς ομάδες, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Νομίζω ότι είχε πάρθει παλιότερα απόφαση στο Δημοτικό Συμβουλίο να ελεγχθεί και να έχουμε στοιχεία στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όποιος σύμβουλος και επίσης ο κύριος Ρόντιος μπορεί να καταθέσει κάποια στοιχεία για να το δούμε για το νέο, γιατί θα πάμε για σύνταξη προϋπολογισμού. Επομένως θα πάμε σε τέλη, έρχονται σύντομα, να το ελέγξουμε καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στο 11ο θέμα. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητα των Φύλων. Ο κύριος Βούλγαρης. Με εγκύκλειότητα του Υπουργείου Ιστορικών μας κοινοποίησε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, το οποίο είναι συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει οπωσδήποτε τώρα με απόφασή μας να ορίσουμε κάποια μέλη τα οποία θα συγκροτηθούν και θα παρτίζουν το Συμβούλιο αυτό. Λοιπόν, η πρότασή μας... Λοιπόν, η Επιτροπή αυτή Ισότητας θα αποτελείται από ένα Δημοτικό Σύμβουλο που προτείνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έναν της πλειοψηφίας και έναν της μειοψηφίας. Τι ένα, δύο Δημοτικό Συμβούλιο. Με τους αναπληρωτές, ναι, ναι. Με τους αναπληρωτές. Προτείνουμε λοιπόν από τη μεριά τη δικιά μας την κυρία Σταματούλα Φίβγα, με αναπληρώτρια την κυρία Σοφικήτου. Και τώρα από τη μεριά των... Θα μας πείτε εσείς. Εμείς προτείνουμε την κυρία Καρβέλη. Και δεν ξέρω, δεν έχουμε ένα κύριο. Ένα... Η λαϊκή συσπήρωση, αν θέλει. Η λαϊκή συσπήρωση, ένα κύριο οργανικό. Εμείς καταρχήν είμαστε κατά αυτής. Ναι, αυτό είναι. Τι να προτείνουμε? Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα... Συστικά είναι φιλοσική στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, οι γυναίκες. Δηλαδή, στην κοινωνία μας έχει την ίδια θέση, για παράδειγμα, η κυρία Βαρδινογιάννη με μια καθαρίστρια που παίρνει το μονοκάματο. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε γελίο το όλο ζήτημα και το καταψηφίζουμε. Αναπληρωτή, βάλτε. Αναπληρωτή. Θα πούμε εμείς. Λοιπόν, λοιπόν, θα βάλω το, επειδή είναι λίγο μακριά, θα βάλω τον κύριο Παπαχρήστο. Μπράβο, σωστό.
Τα υπόλοιπα μέλη. Πρέπει να συμπληρώσω τα υπόλοιπα μέλη τώρα. Τα υπόλοιπα μέλη είναι μια υπάλληλο τη κοινωνική, πολιτική και πολιτικών τη ισότητα του Δήμου. Θα είναι από το κέντρο κοινότητα. Είναι ένα εκπρόσωπο συλλόγου γονέων και κηδεμόνων που με έγγραφό του ο σύλλογο πρότεινε την κυρία Ασίμο Σταμούλη με αναπληρώτρια. Εξάλλου τα έχετε στι εισηγήσει. Την Κατερίνη Ψαριανού. Ένα εκπρόσωπο από του επαγγελματικού συλλόγου έχει προταθεί ο κύριο Λιθαδιώτη Τριαντάφυλλο. Ένα εκπρόσωπο από το Σωματείο Φάρο με το απειρωτή του. Και θα πάρουμε και δύο δημότε οι οποίοι θα εκπροσωπούν τα δύο φύλλα. Πόσα μελή είναι η Επιτροπή, 11 είπα τώρα. 11 μελή. 1, 2, 3, 4, 8 διάβασα. 2, 8, 9. Πρέπει 9. Ή 9 μελή ή 11 μελή. Δεν μπορεί να είναι 8 μελή. Μερικέ φορέ είναι. Καμιά. Λοιπόν, τώρα σου αφορά του δημότε, να του ορίσω. Εμεί θέλετε να προτείνετε εσεί δημότε. Θα δούμε τώρα ποιοι είναι για να. Τακτική. Πρόεδρε, πρέπει να. Η επιτροπή αυτή έχει ποτέ να σχέση. Δεν ξέρω μήπω έχει ποτέ να σχέση. Έχει. Άστο, μην τα να. Βλέπω να φεύγουν όλοι. Θα το δούμε, θα το δούμε. Ήσταν τα προβλήματα μετά. Θα το δούμε, θα το δούμε. Σπιδούλων, δεν είναι διάλειμμα 10 λεπτών. Ωραία, εντάξει, θα το δούμε. Και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε.